Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μέρος δεύτερο. Λοιπόν, στη ΣΕΤΑ μέρα 2, είναι Σάββατο. Και σήμερα δεν ξέρω τι θα κάνουμε ακόμα, αλλά σηκωθήκαμε πάρα πολύ όρεξη με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Το έβγαλα κάποιες φωτογραφίες. Αν θυμηθώ, θα σας βάλω πλάνα. Υπέροχο ηλιοβασίλεμα, τέλειο, του ονείρου, ξυπνάς και λες τέλεια. Ανατολή. Μια υπέροχη Ανατολή, εντάξει ρε Παναγιώτη. Εντάξει, διστάζω ακόμα, μην νομίζετε, δεν διστάζω. Διστάζω ακόμα, αλλά εντάξει. Θα πιω καφέ και θα συνέλθω. Λοιπόν, τώρα ετοιμάζομαι να φτιάξω καφέ του Παναγιώτη. Ας πέσει το intro και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε! Λοιπόν, με ηχητική υπόκρουση την Μπέμπα Β, γιατί η Α κοιμάται. Η Β παίζει με τον μπαμπά. Εδώ δίπλα μου. Θα πάμε στο μπάνιο για να χτενιστώ. Πάμε στο μπάνιο να χτενιστώ, να πλύνω πρόσωπο. Και χτενιστώ, να πλύνω πρόσωπο και να βάλω κρεμούλα, είναι εντατική. Σε αυτό το τέλειο μπάνιο, το οποίο κρύβει το συγκεκριμένο Airbnb, το συγκεκριμένο σπιτάκι, είναι ολόκληρο σπίτι. Παιδιά, εγώ τρελαίνομαι αυτό. Έχει δωμάτιο, έχει το σαλονάκι του που είναι το τζάκι. Έχουμε βολέψει και το πάρκο στο σαλονάκι. Διέθετε και το πάρκο του Airbnb, διέθετε δύο πάρκα, αλλά εμείς χρησιμοποιήσαμε τελικά το ένα για να μην μας κλείσει όλος ο χώρος και δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Οπότε μια χαρά. Χθες το βράδυ όλα κύλησαν πολύ ομαλά, θα έλεγα. Ο μπαμπάς παίζει και τραγουδάει, μέσα τον ακούω. Είναι πολύ ερωτευμένος με τις κόρες του, ο συγκεκριμένος μπαμπάς. Αχ, και εγώ πολύ, πολύ, πολύ χαρούμενη που έχω τον Παναγιώτη για άντρα μου και είναι πατέρας των παιδιών μου. Ξεκάθαρα, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που ο Παναγιώτης είναι πατέρας των παιδιών μου, γιατί είναι ο καλύτερος μπαμπάς που θα μπορούσαν να έχουν τα δικά μου δίδυμα. Είναι ο καλύτερος δίδυμο πατέρας. Λοιπόν, τι να σας λέω τώρα. Έχω και τα σκουλερικά και αυτά. Δεν τα έβγαλα καθόλου. Τα έβγαλα μόνο στον ύπνο για να μην πατηθούν το αυτιά μου. Γιατί τα ξέχασα προχτές την Πέμπτη το βράδυ και το ένα έπεσε στα σεντόνια και λέω κάτσε, μη σπάσουν κιόλας. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα είναι από το ΣΥΝ κιόλας και είναι πολύ ωραία. Και σας είπα, μας θα κάνει δώρο μια κοπελίτσα, ένα κοριτσάκι μικρό. Και πλέον, μα κρύο νεράκι, το προσωπάκι μας. Τώρα να ανάψω θερμοσύφωνα για να πλύνω το πρόσωπό μου μόνο, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ας κάνουμε και λίγο εξοικονόμηση ενέργειας. Καθώς αγαπάμε το περιβάλλον. Λοιπόν, το πρόσωπό μου κατασφίγγει με αυτό το παγωμένο νερό, το βουνίσιο το νερό, το καθαρό νερό, είναι το νερό το πεντακάθαρο, ρε φίλε, δεν είναι σαν τις πόλεις που λες θα έχει άλλα, θα έχει χλώρια, το να τ' άλλο, όχι, αυτό το νερό το πίνεις και το ευχαριστιέσαι, πλένεις το πρόσωπό σου και το ευχαριστιέσαι, λάμπεις, λάμπεις. Λοιπόν, πάω να φέρω την ενυδατική μου. Λοιπόν, εγώ έχω ντυθεί, είμαι έτοιμη, τίποτα άβαφη, μόνο λιποζάν και ενυδατική. Απόλυτα φυσικά, πρέπει τα γυαλιά μου να καθαρίσω anyway. Και το outfit, κολανάκι, το μπλουζάκι από μέσα, γιατί η μπλούζα σε αυτό το μπλουζάκι είναι λίγο ιδιαίτερη πλάτη.
Και στο μαλλί έχω βάλει δύο σκράντσεις, ένα εδώ και ένα εδώ. Αυτά. Το μόνο αρνητικό στην όλη ιστορία είναι ότι κάτι έχει πάθει ένα δόντι και με πονάει το ούλο μου πάρα πολύ από εδώ πάνω και δεν ξέρω τι συμβαίνει, γιατί πονάει και γιατί έχει πριστεί λίγο το ούλο από μέσα, αλλά εντάξει, θα το δούμε όταν γυρίσω, αν δω ότι συνεχίζει θα το δούμε στον οδοντίατρο. Εδώ κάπου δεν φαίνεται, είναι μέσα προς τα μαξιλάρια, είναι η μπέμπα η μία, κοιμάται, εξεραθεί και έχει γύρω της τα μαξιλαράκια, οπότε δεν κουνιέται. Μπομπα, πένα. Παιδιά, επίσης η ιδιοκτήτρια η Χαρά που έχει το Airbnb μας έφερε κικικάκια, έχει φέρει δύο κομματάκια, το ένα το φάγει ο Παναγιώτης, εγώ δοκίμασα από το ένα κομμάτι ουσιαστικά και τώρα θέλω να φάω αυτό. Πεθαίνω. Η λέξη που μπορούσα να, θα μπορούσα να περιγράψω αυτόν που έχει φτιάξει αυτό το κέικ είναι ένα. Βασικά αυτή που έχει φτιάξει το κέικ είναι μία. Νοικοκυρά. Και η δεύτερη είναι χρύσο χέρα. Είναι τέλειο. Είναι υπέροχο. Βασικά όλα είναι υπέροχα. Είναι πολύ πιο τέλειο από ό,τι το περίμενα και το χαίρομαι, το ευχαριστιέμαι, μου αρέσει, το απολαμβάνω. Και τώρα θα κάτσω να περάσω κάποια αρχεία στον υπολογιστή και αν μπορέσω και με αφήσει η Μπέμπα η Βίτα γιατί κλαίει με τον μπαμπά της, αν ηρεμήσει θα κάνω λίγο edit. Λοιπόν, παιδιά, φύγαμε από σέντα από το σπίτι για να ξεκινήσουμε για στενή και βλέπω και εγώ στο GPS μια διαδρομή που είναι ένα τέταρτο νωρίτερα υποτίθεται ότι πας. Αλλά μας περνάει από κάτι χωματόδρομους, με κάτι χαντάκια. Λες και περνάω από τα χωράφια του πατέρα μου ένα πράγμα. Δεν σου θυμίζει. Λες και περνάω από τα χωράφια του Σάκα. Αυτός είναι ο καλύτερος ο δρόμος που το χωράει το Σάκα. Εντάξει, ναι, είναι καλύτερος ο δρόμος, αλλά και πάλι. Παιδιά, δεν ξέρω αν το GPS θα μας βγάλει σωστά, αλλά η προσπάθεια μετράει. Οπότε προχωράμε και αν δούμε τα σκούρα, καρφώνουμε όπισθεν, τι να πω. Ή αν βρούμε κάπου να γυρίσουμε, γυρνάμε. Δεν ξέρω, Θα δείξει. Πιστεύεις ότι θα μας βγάλει? Παντέλ, μωρέ, θέλεις πάνω από παλιούς δρόμους. Παλιός δρόμος. Να. Που πιθανόν πλέον να το χρησιμοποιούν μόνο οι αγρότες. Ναι, το πιο πιθανό είναι ότι κάποιος θα μας βγάλει και μας βγάλει πάλι σε άσφαλτ. Ναι, παίζει και αυτό. Πολύ πιθανό. Αλλά παιδιά, ο χωματόδρομος
Εντάξει, δεν πάζει 15 λεπτά νωρίτερα, γιατί είναι χωματόδρομος. Δηλαδή, ναι, μεν η διαδρομή μπορεί να είναι νωρίτερα, αλλά είναι τόσο κολόδρομος. Αμάν. Και τα μάξι χαμηλό και δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Συγγνώμη που σε έφερα από εδώ. Συγγνώμη που σου είπα 15 λεπτά ταχύτερη διαδρομή. Αλλά πάμε τον κολόδρομο. Θα σπάσουμε τα μάξι. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Κάτσε να δούμε σε χτάσεις που ήταν το δρόμο που να είναι. Μέσα στα χτάκια. Είπες ότι τους έκανε χειρότερα. Δεν το βλέπω. Είναι. Είναι. Απλά θα τον έχουν συντηρήσει το καλοκαίρι και δεν έχει ξανασχοληθεί μηχάνημα. Αυτό. Μπορεί. Δεν είναι 100% χάλια. Εντάξει. Έχει περάσει κάτι. Πώς το καταλαβαίνεις ότι έχει περάσει? Ροδιές. Κάτι ξέρω. Έχει ροδιές. Όχι, ρε, τι δεν πηγαίνει. Δεν πέτασε μία τελή. Τελείωσε, δεν φαίνεται μετά. Αυτό λέω κι εγώ. 800 μέτρα, στρίψε δεξιά. Θα βγω. Στο βουνό, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μετά από μισή ώρα περίπου, βγήκαμε στον πολιτισμό. Βρήκαμε μια παλιά άσφαλτο. Νιώθω πολύ περήφανη γι' αυτό. Αφού γλίτωσε το αυτοκίνητο σήμερα, καλά είναι. Εντάξει, μετά θα γυρίσουμε προφανώς από την άσφαλτο, από το μακρύ δρόμο. Τι θυμήθηκες? Έχω δουλέψει εδώ πάνω. Έχεις δουλέψει εδώ πάνω, είδες, γι' αυτό σου θύμιζε κάτι. Έχω δουλέψει εδώ, τα ρέματα μου καθαρίσει εδώ πέρα. Είχατε κάνει τα ρέματα? Α, μάλιστα. Εδώ έβρεχα εδώ πέρα με το πτύο. Είδες γιατί κάτι σου θύμιζε το χωματόδρομος? Σε πήγα εγώ να θυμηθείς τα νιάτα σου, ήξερα. Ήξερα εγώ που σε έφερνα. Στη φύση. Πολύ πλατάνη εδώ και κακό. Αυτή η κολόνα που ξεφύτρωσε μέσα στη μέση. Είναι κάποιους λόγους που η κολόνα είναι εκεί και δεν είναι στην άκρη του δρόμου. Γίνει διαπλάτηση στον δρόμο. Και γιατί δεν μεταφέραν την κολόνα? Είμαστε στην Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάς το μεγαλείο σου. Κολόνες μέσα στη μέση της ασφάλτου. Αχ, να σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Ωραία. Και τώρα πόσο λέει, 18 λεπτά, εντάξει. Ξηροβούνι. Ξηροβούνι είμαστε εδώ. Μάλιστα. Εδώ όλα φεύγουν από τη ζημιά τη βροχή τότε. Τη Θάλια, το 2021. Τότε που έγινε και στο Βασιλικό έγινε και εδώ ζημιά, Εδώ ξεκίνησε και έσπαγε. Α, εδώ έγιναν οι πρώτες ζημιές και μετά συνέχισε κάτω, Μάλιστα. Οπότε όλα αυτές τις ζημιές έχουν γίνει από την βροχή. Φυσική φθορά, ας πούμε. Μάλιστα. Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι, να κάνω την κακιασμένη. Τους μένει το πάνω. Όχι. Να κάνω την κακιασμένη και να ρωτήσω ότι αν τα έργα που γίνονται είχαν γίνει σωστά, θα γινόταν τέτοια ζημιά? Πάλι και πάλι δεν υπήρχε τρόπος, πιστεύεις, να αποφευχθεί? Όπως το νερό ήταν πολύ μεγάλος. Το πολύ πολύ, εντάξει, να έχει γίνει λιγότερη ζημιά, αλλά ζημιά θα γινόταν. Θα γινόταν, ναι, αλλά λιγότερη ζημιά, αυτό. Αυτό, εντάξει. Όπως το νερό ήταν. Ναι. Οκ. Μάλιστα. Κι άλλο ρηματάκι. Ωραία είναι, γραφικά.
άνοιξε όμως μόλις τις αλλάγησα. Ναι, τι, ό,τι και να κάνω, τι. Μωριά της είσαι. Να σου πω κάτι. Το να σ' αλλαγείς το πρόβατο και να σου ανοίξει το δρόμο, να κάνει άκρη, θέλει γνώση. Θα μιλάς τη γλώσσα του. Εσύ μόλις λίγο τους μίλησες, δεν σου δώσαν σημασία. Εγώ μόλις άρχισα να κάνω κιτσικιτσιέτσι. Αμέσως. Αμέσως το πρόβατο, φύγανε. Τα παιδιά. Δεν μ' αργείς. Όπως έλεγα στα πρόβατα, κάνεις και μια κιτσικιτσιέτσι στα παιδιά. Όπα, πες μου τώρα ότι χάσαμε τον δρόμο πάλι. Όχι, δεν παίζει. Όχι, 12 λεπτά, άγνωστος δρόμος. Συνεχίζει. Κάτσε να μπω κι εγώ. Να τσεκάρω, αλλά νομίζω... Όχι, όπου χάρη τώρα. Πανεστίαση. Όχι, από εδώ. Καλά είναι. Σωστά. Συνεχίζουμε. Σωστά πάει. Κοίτα, κάπου βγαίνει στον πολιτισμό. Σε 1,6 χιλιόμετρα λέει ότι έχει μεγάλη στροφή. Ανοιχτή στροφή. Και δεν είναι το παϊδάκι, το σώματος που μάναμε. Λες. Μακάρι. Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε έρθει στενή. Μου φωνάζεις. Ναι. Και ήρθαμε σε ένα πολύ ωραίο καφέ για καφεδάκι και εγώ έχω πάρει cheesecake φυσικό βούτυρο. Έτσι θα έπαιρνες. Αφού ξέρεις ότι έχω αγάπη στο φυσικό βούτυρο. Αυτά. Αφού είσαι γλυκιά. Ναι. Σε τα γλυκά που τρως. Ναι. Στενή ευβίας, παιδιά. Γελάτε εγγύης. Πάρτε μια ένα πλάνο τον πεζόδρομο. Μετά. Να μην έχει τόσο κόσμο. Που είναι... Εξαιρετικά, εγώ την πρώτη φορά που ήρθα, έπαθα πλάκα. Θα τα πούμε τα στα μάξι αυτά. Mm? Θα τα πούμε τα στα μάξι για να ακούγεται. Ακούγεται. Ξέρω, ακούγεται. Γιατί να μην ακούγεται. Mm. Λοιπόν, τώρα φύγαμε από τη στενή. Τώρα φύγαμε από τη στενή. Λοιπόν, για να γυρίσουμε σε έρτα στο κατάλημα, στο Airbnb. Και τι θέλω να πω, η ώρα είναι 4:57. Οπότε θα πάμε τώρα να ταΐσουμε τις μικρές τα λαχανικά τους ουσιαστικά που τα έχω έτοιμα. Μαζεύουν ελιές τέτοια εποχή, Ναι, είναι το ποικιλία. Μπράβο. Που κρατάω να πω. Ναι. Πώς το λένε. Πήγαμε και φάγαμε στην ταβέρνα. Πώς το λένε. Στον Κισό. Όσοι έρθετε στενή, να πάτε στον Κισό. Εγώ σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Δεν το περίμενα. Ο Παναγιώτης είχε ξαναπάει παλιότερα και γι' αυτό πήγαμε και σήμερα εκεί, ήξερε. Οπότε ήταν τέλεια. Τέλειο το φαγητό, σούβλα. Έχει σούβλα βασικά, αυτό ήταν το σημαντικό. Γύρναγε, αρνάκι, κοντοσούβλι και κοκορέτσι. Εμείς δοκιμάσαμε κοντοσούβλι και αρνάκι που τρώμε περισσότερο. Αυτά. Βρήκαμε και παρέα, τα είπαμε. Οπότε ναι. Αυτά και τώρα πάμε στη σέτα πίσω. Γιατί σήμερα είναι προτελευταία μέρα. Ήρθαμε χτες Παρασκευή, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή απόγευμα. Μεσημέρι απόγευμα θα φύγουμε να γυρίσουμε κάριστο. Οπότε. Ανοιχτή στροφή αριστερά. Ανοιχτή στροφή αριστερά. Πού να στρίψω, να σου πω. Το δρόμο το μακρύ έχεις πάρει. Άσφαλτο. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, γιατί αυτό που κάναμε στο Έλα, στη στενή, από το Κατσάβραχο, εγώ χαίστηκα πάνω μου. Ήρθαμε πιο γρήγορα, εγώ φοβόμουν, ρε. Κρατάγα την ανάσα μου σε κάτι σημεία. Λέω, Παναγία μου, τώρα θα μείνουμε εδώ, τελείωσε. Τώρα, λέω, λάστιχο θα πάθουμε, τα μάξι θα μείνει, κάτι θα γίνει. Και εδώ το χαντάκι πάει σύννεφο, ωραία.
Σε 600 μέτρα, στρέψτε δεξιά. Αχ, Παναγίτσα μου. Αυτά. Τους δρόμους, γιατί δεν τους φτιάχνουνε. Γιατί είναι έτσι οι δρόμοι. Δηλαδή κάπου ήμαρτον. Για να μην τον έχω. Τι εννοείς? Βέβαια, μόνο που αφιάξουμε τον δρόμο να τρέχει ο άλλος και γίνουν ατυχήματα. Ναι, αλλά με είναι όλος χαζεμένος και τρέξει. Πάλι ατυχήματα θα γίνουν και χειρότερα. Είναι προνοητικά αυτά. Προνοούν. Προνοούν σίγουρα. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 10. Εγώ πριν κάποια ώρα, αυτό μην το βλέπετε έτσι, η μπέμπα με το γάλα με έκανε σκατά. Μου έφτιαγε και την πιτζάμα χάλια. Θα αλλάξω το πρωί. Λοιπόν, έκανα μπανάκι, λούστικα, έχουν στεγνώσει τώρα. Από τη ζέστη, από το τζάκι στεγνώσανε και άνοιξα τον μπακλαβά που μας, είχε που μας είχαν φέρει. Και είναι παν... είναι τέλειο, είναι... είναι το καλύτερο, είναι... εντάξει. Εντάξει, τρώμε τόσο γλυκά, τρώμε μπακλαβάδες, τρώμε βλακίες. Ο Μπέμπε δεν κοιμάται με τίποτα, καμιά ελπίδα. Εγώ θα φάω το μπακλαβάκι μου και θα σας αφήσω. Λοιπόν, έφαγα το μπακλαβαδάκι και απολαμβάνουμε εδώ πέρα το τζάκι μας. Είναι σε χάλια κατάσταση το ούλο μου. Με βλέπω, μόλις γυρίσουμε να πηγαίνουμε με τον δίατρο. Να ξέρεις. Δεν το γλιτώνω. Χάλια το ούλο. Ναι, με πονάει. Και πίνω τσαγάκι. Τσάι μπακλαβάς. Τζάκι, τηλεόραση, αυτά. Λοιπόν, ήρθε κρεβάτι για να τα πούμε. Έτσι, ωραία, ωραία. Χώθηκα και στο παπλωματάκι. Λοιπόν, για να τα πούμε έτσι, ωραία. Να σας πω τον πόνο μου. Λοιπόν, είχαμε σήμερα γυρίσει. Και όταν γυρίσαμε από τη στενή, οι μικρές πεινάγανε. Ωραία. Σταΐσαμε, κλασικά κλάιν, εντάξει, όπως πάντα. Δεν σταμάτησε το κλάμα. Πολύ κλάμα, πολύ με τα ούλα και όλα αυτά. Ένα θεματάκι. Κάποια στιγμή στη μία της έδωσε και εντεπών, γιατί πόναγε πάρα πολύ. Με βάση τις οδηγίες της παιδιάτρου. Απλά θέλω να ρωτήσω, εκτός από πιπίλες που θα μπορούσα να βάζω στην κατάψυξη, να κρυώνουν, να τους δίνω να ανακουφίζονται. Ποιο άλλο γιατροσόφι hack, το οποίο δεν θα είναι προφανώς επικίνδυνο για την υγεία τους, θα μπορούσα να εφαρμόσω, έτσι ώστε να τις βοηθήσω? Θέλω να μου γράψετε εσείς οι μανούλες που ξέρετε και που τα έχετε περάσει ήδη αυτά με τα ούλα. Όσοι μου πείτε για κρέμα, τους δίνουμε ήδη κρέμα, μας έχει δώσει παιδιά τους κρέμα και τους βάζουμε.
κάποιες φορές τη μέρα στα πολύ δύσκολα, όπως και τον τεπών στα πάρα πολύ δύσκολα. Τύπου στο ακραίο, wow, θα τους δώσουμε τεπών. Αλλά γράψτε μου και εσείς από κάτω στα σχόλια. Τι θα μπορούσα να κάνω. Εδώ μεταξύ, εδώ έχει αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ μου αρέσει. Εδώ μεταξύ, έχω μακρύνει και τα μαλλιά μου. Τώρα που το θυμήθηκα, πριν να σας πω ότι έφυγα από την καριστόλα, δεν πήρα ποτέ από το σπίτι τις βιταμίνες μου, το κουτάκι με τις βιταμίνες μου. Οπότε εγώ τώρα 3 μέρες δεν τις έχω πάρει, τις πήρα μόνο Παρασκευή πρωί, Σάββατο Κυριακή, Θεός χωρέστες. Τις ξεχνάμε αυτές τις μέρες. Δεν τις πήρα με ποτέ. Τώρα από Δευτέρα θα ξεκινήσω ξανά. Απλά το θέμα είναι αυτό, ότι τι θα μπορούσα να κάνω που θα βοηθούσε τις μικρές με τα ούλα τους. Εδώ μεταξύ ξέρω ότι δεν με ακούτε πολύ δυνατά, αλλά από το κινητό δεν έχει και τον τέλειο ήχο, πρώτον. Και δεύτερον, δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ δυνατά για να μην τις ξυπνήσω. Οπότε γι' αυτό δεν μιλάω δυνατά και δεν με ακούτε. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εμείς τώρα σιγά σιγά θα κοιμηθούμε, μιας και πάνε για να κοιμηθούν και αυτές. Οπότε μόλις κοιμηθούν οι μικρές θα κοιμηθούμε και εμείς. Ο Παναγιώτης τάξη θα έχει κατά τη διάρκεια της νύχτας λίγο το νου του στο τζάκι, φαντάζομαι. Αυτό για να με σβήσει, αλλά κατά τα άλλα όλα καλά. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε στο κυριακάτικο vlog μέρος 3, το οποίο είναι από τη Σέτα. Θέλαμε μεταξύ παρένθεση σήμερα να πάμε και σε ένα καφενείο. Στο καφενείο εδώ πέρα του χωριού, όπως πήγαμε χτες το βράδυ, Παρασκευή βράδυ. Αλλά τελικά δεν προλάβαμε το πρωί. Τώρα θέλαμε να πάμε το βράδυ, αλλά θα ήταν λίγο ταλαιπωρία το ανέβα κατέβα. Γιατί με το δίδυμα, διπλό καρότσι, τα παιδιά να κλαίνε, γιατί κλαίγαν πάρα πολύ, ήταν πολύ αναστατωμένες με τα ούλα τους και γενικά με την όλη αλλαγή του περιβάλλοντος είχαν κάποια, λίγο αναστατωθεί μια μπουμπούλα. Πιο πολύ βασικά με τα δόντια πιστεύω βέβαια. Γιατί συνέχεια ήταν βάζανε τα χέρια στο στόμα, τα δάχτυλα στο στόμα. Τις ενοχλούσαν πολύ τα ούλα. Οπότε δεν πήγαμε. Οπότε σπιτάκι και θα δω. Τώρα ή θα δούμε κάποια ταινία και θα κοιμηθούμε ή θα κοιμηθούμε κατευθείαν. Θα δούμε. Αυτά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Θα τα πούμε στο μέρος 3 της Σέτας. Αυτά. Συνολικά γυρίζουμε 4 βίντεο στη Σέτα. Το home tour ουσιαστικά. Το Airbnb tour. Και το άλλο βίντεο είναι τα βλογκάκια μας, τα καθημερινά μας, τα vlog μας, τα ωραία. Επίσης, για όσους απορείτε, γιατί εμείς μόλις ήρθαμε στη Σέτα και, γύρισα βίντεο, αλλά δεν τα ανέβασα κατευθείαν και τα ανεβάζω από Δευτέρα. Θα τα ανεβάσω από Δευτέρα που θα είμαστε κάριστο, για λόγους ασφαλείας. Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Και για λόγους ότι δεν ήθελα να κάτσω να πιεστώ, να χωθώ, να κάτσω να κάνω edit, να τα ανεβάσω και αου, αου, αου. Όχι, ήθελα να το ζήσω οικογενειακά και αυτό έκανα. Θέλαμε να το ζήσουμε οικογενειακά και αυτό μου είχε πει και ο Παναγιώτης ότι θες να κάνεις story, κάνε. Μην ανεβάζεις πολλά-πολλά, άστα τα πολλά-πολλά όταν γυρίσουμε. Γιατί είναι αυτό, ότι θέλουμε να το ζήσουμε. Να το ζήσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Και από μένα, bye!